Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο χαρακτηριστική, αυθεντική ελληνική συνταγή. Γίγαντες. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να τη φτιάξετε σε λιγότερο από μία ώρα, χρησιμοποιώντας τη χύτρα, και επειδή μου το ζητάτε όλη την ώρα, θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να χρησιμοποιήσετε τη χύτρα σας. Θα φτιάξουμε την πιο υπέροχη κοκκινιστή σάλτσα με καρότο, σέλινο, δάφνη, σκορδάκι, και στο τέλος η γεύση θα είναι μοναδική, γιατί τα φασόλια θα λιώνουν στο στόμα μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε τη χύτρα μας μπρος, όπως το λέω και εγώ. Λοιπόν, ανοίγουμε το καπάκι, βάζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, εδώ, και πάμε να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά είναι πάρα πολύ απλά, αλλά βασικά. Δεν πρέπει να λείψει ούτε ένα από αυτά που βλέπετε. Λοιπόν, έχω δύο καροτάκια, εδώ, κόβω τα κοτσάνια, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το καρότο να το χρησιμοποιώ με τη φλούδα, η φλούδα έχει όλες τις βιταμίνες, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν βγάζουμε τη φλούδα, ούτως ή άλλως θα μαγειρέψουμε τα καρότα μέσα στη χύτρα, οπότε η φλούδα θα μαλακώσει και θα γίνει τέλεια. Λοιπόν, θα κόψουμε μισό φέγγαρα, ωραία, εδώ. Εδώ, καροτάκια έτοιμα. Σέλερι, 3 στίξ σέλερι, και αυτά τα κόβουμε σε ωραία κομματάκια, εδώ. Πάει και αυτό στην άκρη. Ένα κρεμμύδι, ολόκληρο σε φέτες, εδώ. Οπότε έχουμε τα λαχανικά μας. Θα προσθέσω και το σκορδάκι μου, αλλά αυτό δεν θα το ψιλοκόψω. Θα το κόψω έτσι σε μεγάλα κομμάτια. Θα λιώσει μέσα στη χύτρα. Έχω βάλει 2 σκελίδες, να σας πω είναι το ελάχιστο που θα βάλετε στη συνταγή. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και 7 και 8 σκελίδες. Θα λιώσουν μέσα στη χύτρα, οπότε δεν θα έχουμε γεύση σκόρδου. Μας βάλει μια ωραία επίκυψη που μας αρέσει. Και βέβαια, γίγαντες χωρίς σκόρδο δεν είναι γίγαντες, οπότε πρέπει να τους κάνετε ακριβώς έτσι. Τώρα, λαδάκι μέσα στην χύτρα μας. Και τα έχουμε πει πολλές φορές. Το λάδι στην αρχή πρέπει να είναι το ελάχιστο. Θα ρίξουμε φρέσκο λαδάκι στο τέλος. Οπότε 2 κουταλιές της σούπας είναι αρκετές. Τόσο. Εδώ. Ρίχνουμε τα λαχανικά μας. Για να καραμελώσουμε σωστά τα λαχανικά μας, θα ρίξουμε 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Τώρα όμως. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μία ελαφριά καραμέλα. Δεν θέλουμε να λιώσουν τελείως τα λαχανικά στους γίγαντες, γιατί μετά εξαφανίζονται και δεν υπάρχουν καθόλου στο φαγητό μας. Θέλουμε ίσα-ίσα να πάρουν ένα χρώμα στην αρχή μέσα στη χύτρα. Τώρα, προσθέτουμε μέσα και το σέλινο. Βλέπετε, έχω μόνο τα κοτσανάκια πάνω-πάνω. Τα μεγάλα κοτσάνια κάτω δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί πικρίζουν στο φαγητό μας. Και θα κόψω σε μεγάλα κομμάτια. Εδώ, κοιτάξτε. Μην κάθεστε και ψιλοκόβετε το σέλινο, δεν έχετε κανέναν λόγο. Τώρα, κατευθείαν θα ρίξω μέσα τον μπελτέ ντομάτας. Όπως σας είπα, δεν θέλω να ψηθούν πολύ τα λαχανικά. Ίσα-ίσα να μαραθούνε. Μπελτέ ντομάτας μέσα. Ανακατεύουμε. Και μόλις έτσι πάρει ωραίο χρώμα, κατευθείαν σβήνουμε με κρασάκι. Πόση ώρα μας πήρε αυτή η διαδικασία? 1,5 λεπτάκι, δεν θέλει παραπάνω. Μην σκοτίζεστε να δώσετε πολύ ωραίο χρώμα στη χύτρα στα λαχανικά σας, γιατί αυτό που θέλουμε να πάρουμε από τα λαχανικά, τη ζάχαρη, η χύτρα θα τα βγάλει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε εσείς. Με το που εξατμιστείτε λίγο στο κρασάκι, ρίχνουμε μέσα ένα ζωμό κοτόπουλο. Άμα νηστεύετε, ρίχνετε ζωμό λαχανικών. 2 φυλλαράκια δάφνης, μπορείτε να βάλετε και 3. Το χυμό ντομάτας. Και το νεράκι μας. Εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, η χύτρα μου δείχνει τη στάθμη 2 λίτρα. Οπότε εκεί πέρα ακριβώς θέλουμε να είναι το ζουμάκι μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε τους γίγαντες μέσα στη χύτρα μας. Το πιο σημαντικό κομμάτι όταν φτιάχνουμε όσπρια είναι το πώς θα προετοιμάσουμε τα όσπρια μας. Να σας πω ότι έχω δοκιμάσει όλες τις τεχνικές που μπορείτε να κάνετε για να μουλιάσετε τα όσπρια. Η καλύτερη τεχνική είναι αυτή που θα σας πω τώρα. Δεν βάζουμε ποτέ σόδα σε όσπρια. Το ξεχνάμε. Η σόδα μαλακώνει πάρα πολύ το εσωτερικό από τα όσπρια και σκληραίνει την πέτσα της. Με αποτέλεσμα να τρώμε έναν πουρέ μέσα στα όσπρια μας και απ' έξω μια σκληρή πέτσα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ποτέ δεν μουλιάζουμε τα όσπρια μας σε ζεστά μείγματα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία, αλλά ουσιαστικά πάλι η υφή από τα όσπρια μας θα είναι νιανιά, όπως το λέμε. Δεν θα είναι καθόλου ωραία. Ο καλύτερος τρόπος για να μουλιάσουμε τα όσπρια μας είναι σε ελάχιστο αλάτι. Αυτό που έχω κάνει εγώ είναι ότι έχω βάλει τα όσπρια μου, δηλαδή τους γίγαντες, για 12 ώρες μέσα σε νεράκι και με μία κοφτή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Είναι ο καλύτερος τρόπος, αλατίζονται τα όσπρια
και μαλακώνει με αυτόν τον τρόπο η φλούδα από έξω και έρχεται στην κατάλληλη σύσταση για να υπάρχει ομοιογενές δάγκωμα στο όσπριο, που είναι πολύ σημαντικό. Και μόλις περάσουν 12 ώρες, τι πρέπει να κάνουμε? Σουρώνουμε. Όταν σουρώσουμε, πάμε πίσω, εδώ, και ξεπλένουμε πολύ πολύ καλά. Θέλουμε να φύγει το αλάτι που υπάρχει, γιατί το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε καθώς κάνουμε όσπρια είναι να μην το παρακάνουμε στο αλάτι μέσα στο φαγητό μας. Θα βάλετε αλατάκι, αλλά θα βάλετε το ελάχιστο. Γιατί άμα βάλουμε πολύ αλάτι καθώς βράζουν τα όσπρια μας, πάλι σκληραίνουν και δεν γίνονται σωστά. Θα βάλετε λίγο αλάτι για να περάσει το αλάτι μέσα, αλλά μην το παρακάνετε, μην βάλετε όλο το αλάτι. Το τελικό αλάτι και πιπέρι θα το κάνουμε μόλις βγάλουμε τη χύτρα από τη φωτιά. Τώρα, ρίχνουμε μέσα τους γίγαντες που τους έχουμε πλύνει. Λαλαλαλα. Τώρα, ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη χύτρα μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο, βάζουμε τη χύτρα στην ένδειξη 2 και από τη στιγμή που δούμε τη βαλβίδα μας να φτάσει στο πράσινο σημείο, μετράμε 45 λεπτά. Σε 45 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Άμα δούμε ότι πάει στο κόκκινο, απλά χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία ή σβήνουμε τελείως τη φωτιά μας. Σε 45 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Και μόλις περάσουν τα 45 λεπτά, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Τώρα, ή θα αποσυμπιέσουμε μόνη μας τη χύτρα, ή θα αφήσουμε 5-10 λεπτά πριν να φτάσουμε στα 45 λεπτά να αποσυμπιεστεί μόνη της. Πώς? Σβήνοντας τη φωτιά. Ένα από τα δύο. Άμα περάσουν 45 λεπτά, ο πιο εύκολος τρόπος για να αποσυμπιέσουμε τη χύτρα μας είναι να πάμε στην ειδική ένδειξη εδώ. Και ουσιαστικά θα βγάλουμε όλο τον αέρα από μόνη μας. Βέβαια, πιο οικονομικό είναι να σβήσουμε 5-10 λεπτά πριν και να αφήσουμε τη χύτρα να δουλεύει μόνη της, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν καίμε ρεύμα. Αλλά έχουμε και τη δεύτερη εναλλακτική σε περίπτωση που ξεχάσουμε να το κάνουμε. Τώρα, ανοίγει η χύτρα. Ανοίγει. Σε περίπτωση που ανοίγει η χύτρα, σημαίνει πως έχει φύγει όλος ο ατμός από μέσα. Και μόλις έφυγε, παπ, ανοίγουμε τη χύτρα μας. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Οι γίγαντες είναι κατακόκκινοι και πεντανόστιμοι. Και όπως βλέπετε, έχω σβηστεί τη φωτιά και συνεχίζει να βράζει. Γιατί έχει πιάσει ο πάτος της κατσαρόλας αρκετή θερμοκρασία και επειδή η βάση της χύτρας είναι το πιο σημαντικό, να σας πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η βάση είναι καταπληκτική και διαχέει ομοιόμορφα όλη τη θερμοκρασία. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε να βράζει μέσα η φασολάδα με σβηστή φωτιά. Δεν είναι φανταστικό? Λοιπόν, βγάζουμε από τη φωτιά και ήρθε η ώρα να ελέγξουμε το αλάτι πίπερο. Όπως σας είπα, γενικά στα όσπρια το αλάτι και το πιπέρι το βάζουμε προς το τέλος, γιατί δεν θέλουμε να μπουν σκληρά τα όσπρια μας. Πεντανόστιμο. Αλλά θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι. Αλατάκι, πιπεράκι θέλει. Συνεχίζει να βράζει, είναι φανταστικό αυτό το πράγμα που γίνεται, βλέπετε. Και γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο οικονομική η χύτρα. Γιατί ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται είναι να ζεστάνουμε λίγο τη χύτρα, κρατιέται όλος ο ατμός μέσα και συνεχίζει να ψήνει το φαγητό μας, να το βράζει. Πως βλέπεις, συνεχίζει να βράζει ακόμα. Έχω βγάλει τη φωτιά. Είναι λίγο σπούκι αυτό. Όντως νομίζεις ότι κάτι έχεις κάνει λάθος, ότι από κάτω έχει φωτιά ακόμα. Αλλά δεν έχει, είναι το ξύλο κοπής. Και βράζει. Λοιπόν, αλατάκι και όπως βλέπετε δεν το λυπήθηκα. Το φαγητό μας θέλει αλάτι. Οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Φαντάζεστε να σερβίρω και να συνεχίζουν να βράζουν μέσα στο πιάτο? Αυτό ήταν φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Όσο λιγότερο ανακατεύουμε τους γίγαντες και τα φασόγια μας και τα όσπριά μας, τόσο λιγότερο σπάνε. Έχουν μείνει ολόκληρα όπως ακριβώς πρέπει να είναι, γιατί δεν ανακατέψαμε καθόλου. Απλά κλείσαμε τη χύτρα και αφήσαμε να γίνουν μέσα. Τα βλέπετε? Τώρα, τι πρέπει να βάλουμε στο τέλος πάντα? Το λαδάκι μας. Προσθέτουμε λίγο φρέσκο ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Λίγο πιπέρι από πάνω. Και για τους λάτρεις των καυτερών, μπορεί να βάλουν και λίγο μπούκοβο. Βάλω λίγο εδώ. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Και αν νομίζετε ότι θα άφηνα έτσι απλά να σερβίρω τα φασόλια, κάνετε λάθος. Γιατί? 1, 2, 3. Θέλουμε και το αλίπαστό μας, θέλουμε και τις ελιές μας, θέλουμε και το ψωμάκι μας. Κάπως έτσι γίνεται σωστά η όλη διαδικασία. Ένα φαγητό υπερπλήρες σε πρωτεΐνες, γιατί πραγματικά τα φασόλια έχουν πάρα πολύ πρωτεΐνη, έχουν πολύ καλούς υδατάνθρακες τα φασόλια μας, οπότε χρειαζόμαστε ακριβώς όσο παίρνουμε. Φυτικές ίνες γνωρίζετε ότι είναι στο Θεό, βιταμίνες στο Θεό, ό,τι θέλουμε σε ένα γεύμα είναι στο Θεό και αυτό που δεν έχει τι είναι?
Λιπαρά. Τα μόνα λιπαρά που έχουμε είναι το ελάχιστο λαδάκι που ρίξαμε στο τέλος. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα φαγητά πρέπει να ξαναμπούν στο σπίτι μας. Γιατί αυτά τα φαγητά είναι σήμα κατά τεθέν της μεσογειακής κουζίνας, της πιο υγιεινής κουζίνας που υπάρχει στον κόσμο. Είναι φαγητά που πρέπει να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε και φαγητά που έχουν πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Δηλαδή, με ένα πακέτο φασόλια μπορούμε να ταΐσουμε ολόκληρη την οικογένεια και άμα τα φτιάξουμε σωστά, θα φάνε όλοι ευχάριστα και θα νιώθουν ότι τρώνε μπριζόλες. Γιατί πραγματικά η αίσθηση που τρως όταν ψηθούσε τα φασόλια είναι ότι τρως μπριζόλα. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω την μπριζόλα μου. Είναι η μπριζόλα των φτωχών. Και. Εντάξει, σταμάτησε να βράζει. Όχι. Κάνα δύο μπουρμπουλίτρες το βγάζει για να διάβω. Άντε, γεια. Όταν φάτε τα φασόλια, όπως σας έδειξε ο Άκης, θα καταλάβετε ότι είναι η πιο τέλεια φασολάδα ή γίγαντες που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Γιατί το δάγκωμα είναι ομοιόμορφο, αυτό που σας είπα. Η πέτσα έξω, το περίβλημα του φασολιού με το εσωτερικό του, έχουν ακριβώς το ίδιο δάγκωμα. Είναι σαν να τρως ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν είναι πιο σκληρή η πέτσα, πιο μαλακό το μέσα. Έχουν δάγκωμα, είναι σαν να τρως κρέας. Είναι φανταστικά, είναι πεντανόστιμα. Το μπουκοβάν το βάλετε στο τέλος. Οπότε άλλη μια συνταγή σήμερα εξετελέστη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Να βγάλετε φωτογραφίες και να μας στείλετε. Να φτιάξετε τη δική σας φασολάδα. Να τη φάτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όποτε γουστάρετε. Να βάλετε και στο ψυγείο και να ζεσταίνετε απλά μια μερίδα για να παίρνετε μαζί σας τη δουλειά. Φιλάκια πάρα πολλά. Να περνάτε υπέροχα και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.